Εκεί είδε σκουπίδια βρίσκεται. Όλοι τον ειδών. Πλαστικά, σίδερα, κουτάκια, δηλαδή ξύλα, πολύχρωμα, άλλα γυαλιά κτλ. Όλοι τον ειδών, όλοι τον ειδών. Μέχρι στιγμής έχει φύγει ένα φορτηγό με απορρίμματα. Θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε, διότι υπάρχει πολύ υλικό να μαζευτεί. Ο κόσμος είναι ασυνείδητος, ξεβράζει πολλά και η θάλασσα που πάλι τα πετάει ο κόσμος στη θάλασσα, οπότε έχουμε πολλή δουλειά. Νομίζω ότι ο εθελοντισμός βοηθάει πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις από τη στιγμή που το κράτος αδυνατεί να κάνει τα απαραίτητα. Κράτος όμως είμαστε και εμείς οι πολίτες. Σκεφτόμαστε να μην το ξεχνάμε. Κράτος δεν είναι μόνο οι καρεγκλοκένταυροι που κάθονται πάνω στο δημαρχείο και όπου κάθονται. Είμαστε και εμείς οι πολίτες και έχουμε ευθύνες. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πολύ καιρό, συνεχίζεται. Βλέπουμε ωστόσο σήμερα ο κόσμος είναι λιγότερος από ό,τι στις βόλτες και στις εναγήσεις τις οποίες πραγματοποιεί η ομάδα σας. Ναι, όντως σήμερα ο κόσμος είναι πολύ λίγος. Τουλάχιστον εντάξει είναι άτομα από την ομάδα που είμαστε, οπότε εντάξει. Βέβαια θέλαμε περισσότερο κόσμο, είναι κάτι που το θέλουμε όλοι, δηλαδή το κάνουμε μόνο για μας. Αύριο μεθαύριο και για τα παιδιά, για όλους. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία εδώ. Αλλά δυστυχώς έχει έρθει πολύ λίγος κόσμος. Δηλαδή περισσότερο είναι μόνο από την ομάδα που τους συλλόγω. Βοήθεια έχετε από το Δήμο ή από άλλο φορέα? Ναι, έχουμε. Ήδη έχει φύγει ένα φορτηγό γεμάτο σκουπίδια και θα επιστρέψει πάλι σε λίγο. Γιατί έχει πάρα πολλά εδώ πέρα, οπότε θα ξανάρθει. Θα γυρίσει πάλι πίσω. Θα συνεχίσετε εσείς αυτές του είδους συντάξεις? Βεβαίως. Δεν θα σταματήσουμε καθόλου. Και έχουμε άλλη μία γύρω μέσα στο Μάη που θα καθαρίσουμε όλα τα τείχη. Έγινε ένα κάλεσμα, εντάξει ήταν μια πρωτοβουλία όπως και πέρσι, είπαμε να την κάνουμε πριν αρχίσει το καλοκαίρι. Η παραλία, όπως βλέπετε, το παραέχει ανάγκη, όχι απλά, είχε πάρα πολύ σκουπίδι, μαζέψαμε τα πάντα. Τελικά ίσως δεν υπάρχει και συνείδηση καθόλου από πουθενά, δηλαδή εμείς μείναμε με το στόμα ανοιχτό βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος είναι πολύ θετικός απέναντι στις δράσεις μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συμμετέχει και ενδιαφέρεται με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας και αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι να μπει και στη συνείδησή μας να μην χρειάζεται να βρισκόμαστε να καθαρίζουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε όσο μας χρειάζεται το κάστρο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν αποτελεί δικαιολογία η εικόνα του κάστρου που βλέπουμε σε όλη την παραλία γεμάτα σκουπίδια και γι' αυτό ο Δήμος θα έπρεπε να βάλει κανένα κάμπο. Την τεταλάσσιο μέρος του πλουρίου, μαζεύοντας κάθε λογή σκουπίδια που υπήρχαν στην παραλία και στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ότι ο εθελοντισμός και η καθαριότητα είναι δείγμα πολιτισμού. Όπως δήλωσε ο Δημάρχης της ομάδας, οι νεαροί κυρίως εθελοντές, πηχτοί στο ραντεβού τους, προχώρησαν για δεύτερη συνεχή χρονιά στον καθαρισμό της παραλίας, προκειμένου να συμβάλλουν στον εξορασμό της περιοχής που αποτελεί ένα αναξιοποίητο κόσμημα του νησιού μας. Μέσα από την ενέργεια αυτή αλλά και τις υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν, τα μέλη της κίνησης για το κάστρο θέλουν να στρέψουν τα βλέμματα πολιτών και φορέων στην παραμελημένη αυτή περιοχή προκειμένου να γίνουν ενέργειες για την διάσωσή του. Το επόμενο τώρα ραντεβού δόθηκε για τον επόμενο μήνα όταν υπογραμματίζεται να γίνει η αποξήλωση των φόρτων στα τείχη του πλουρίου με τα μέλη της κίνησης να περιμένουν στροφή και η σχετική άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία η οποία αδυνατεί να προχωρήσει στον καθαρισμό των τυχών. Παράλληλα μέσα στο καλοκαίρι, όπως είπε ο κ. Κλήπη, θα πραγματοποιηθεί και μια έκθεση φωτογραφία σε ένα χώρο του κάστρου, έκπληξη όπως το αποκάλεσε, που σημείωσε ότι, όπως σημείωσε ο κ. Κλήπη, που είπε χαρακτηριστικά ότι μέσα από την έκθεση αυτή οι ιδιώτες θα γνωρίσουν τη μοναδικότητα και την αξία του κρυμμένου θησαυρού του νησιού. Πιστεύουμε στον εθελοντισμό διότι το κράτος γνωρίζουμε ότι αδυνατεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μας αρέσει η κατάσταση γύρω από το κάστρο, γενικά δεν μας αρέσει η κατάσταση στον τόπο μας, εμείς το κάστρο προσφέρουμε, κάνουμε αυτό το οποίο είναι δυνατόν. Τι είναι δυνατόν? Να έρθουμε να καθαρίσουμε. Νομίζω ότι ο κάθε πολίτης, και εγώ και τα παιδιά της ομάδας μας, πιστεύουμε ότι κάθε πολίτης μπορεί να μαζέψουμε. Είναι δείγμα πολιτισμού να μαζέψουμε ένα σκουπίδι. Δείγμα απολυτισμού είναι να πετάξουμε το σκουπίδι. Και αυτό το μεταφέρω στους τηλεθεατές σας, στους συμπατριώτες μας, να καταλάβουν ότι η καθαριότητα είναι η μισή μας αρχοντιά. Πρέπει να προσφέρουμε. Για το δε φρούριο πιστεύουμε ότι το αξίζει κάτι πολύ καλύτερο. Και για το φρούριο και για τη χή ολόκληρη. Είναι ένα στολίδι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Πιστεύω σιγά σιγά ο κόσμος να αλλάξει και να καταλάβει. Πρώτο ο κόσμος
και μετά η ηγεσία του τόπου. Η ηγεσία θα εμπνευστεί από τον κόσμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος στο φετινό καθαρισμό, γιατί και περισσότερο. Υπάρχει περισσότερος κόσμος και αυτό είναι ένας καθρέφτης του γεγονότος ότι γίνεται αποδεκτή η δράση μας. Βρίσκει περισσότερους υποστηρικτές σταδιακά και ευελπιστούμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερους. Είναι χαρά, το τονίζω, είναι μεγάλη χαρά να προσφέρεις. Η ικανοποίηση ηθική που νιώθεις είναι μεγάλο δώρο. Λοιπόν, μεταφέρω το μήνυμα στους νέους, ειδικά στους νέους, να έρθουν κοντά μας, να προσφέρουν κάτι για τυχείο μας. Εάν αγαπάνε τυχείο, να το δείξουν έμπρακτα, όχι στις καφετέρειες προκειμένας μόνον. Και εδώ, στις δεντροφυτές, στους καθαρισμούς, να κάνουμε κάτι για τυχείο. Και για το κάστρο προκειμένου, εμείς σαν ομάδα του κάστρου καλούμε όποιον θέλει να έρθει να βοηθήσει. Η επόμενη δράση... Μάλιστα. Τώρα οργανώνουμε τις θερινές δράσεις μας. Σαν πρώτη δράση στοχεύομαι καθαρισμό μέρους των τείχων. Μακάρι να μπορούσαμε να καθαρίσουμε όλα τα τείχη, αλλά με βάση το δυναμικό το ανθρώπινο που έχουμε, είναι περιορισμένες οι δυνάμεις μας. Θα καθαρίσουμε τα τείχη το Μάιο, δηλαδή σε λίγες ημέρες. Είμαστε στη διαδικασία της εξασφάλισης, αλλά θεωρούμε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία γνωρίζει πλέον, ας πούμε, τις προθέσεις μας και νομίζω ότι θα μας στηρίξει. Δεδομένου ότι η ίδια η αρχαιολογία αδυνατεί να προχωρήσει σε καθαρισμό, άρα θα το θεωρούσα και λίγο παράλογο να μην μας στηρίξει. Μετά στοχεύομαι σε μια έκθεση φωτογραφίας. Μάλιστα η αρχαιολογική υπηρεσία πολύ ένθερμα θα μας παρέχει έναν χώρο έκπληξη για να γίνει η έκθεση του στερινούς μήνες. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ενθουσιαστεί από τα μυστικά του φλουρίου που θα αναδείξει αυτή η έκθεση. Και διάφορες, πιστεύω ότι θα κάνουμε και κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι. Περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο καιρό. Η μνήμη των σφαγιαστάτων του 1800.